Η μειονοτική εκπαίδευση, η ευνοϊκότερη μεταχείριση για αναπτυξιακά ζητήματα της ορεινής περιοχής και το θέμα του τηλεοπτικού αποκλεισμού της ορεινής ζώνης ήταν τα ζητήματα που έθεσε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Μίκης Ριτφάν Αχμετσίκ. Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα της περιοχής μας είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα από αυτά είναι τα εξής. Είναι η παιδεία. Η μειονοτική εκπαίδευση είναι δήλωση. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα. Τα βιβλία του τουρκόγλωσσου προγράμματος είναι επαρκής και κατάλληλα για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει για τα βιβλία του ελληνόγλωσσου προγράμματος. Το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα στη μειονοτική εκπαίδευση βασίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων. Τα βιβλία του συγκεκριμένου προγράμματος είναι μελετημένα για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα ως ξένη. Με αποτέλεσμα, όταν αποφυτά ένας μαθητής από το μειονοτικό σχολείο, να μην είναι έτοιμος να παρακολουθήσει τα μαθήματα του γυμνασίου. Θέλω να αναφερθώ και λίγο στην αγροτική ανάπτυξη. Θα θέλαμε οι ορεινές μειονοτικές περιοχές να έχουν κάποια ελαφρυντικά κριτήρια ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα, ώστε να υπάρχει η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και στην περιοχή μας. Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος αύξησης των βοσκότοπων της περιοχής μας, ώστε να βοηθηθεί και η ανάπτυξη στην οτροφία. Γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ βασικός για την ανάπτυξη της χώρας. Και τέλος, θέλω να αναφερθώ στην πρόσφατη επίσκεψη στη Θράκη του κυρίου Τσίπρα, που εξήγηλε πρόγραμμα επιδότησης δορυφορικού εξοπλισμού. Θέλω να ξέρετε πως αυτό μας έχει στεναχωρέσει. Το πρόγραμμα επιδότησης δορυφορικού εξοπλισμού για την περιοχή μας είναι προσωρινό και ελλιπής, διότι δεν υπάρχει συνέχεια του και δεν απευθύνεται σε όλους. Δίνεται μόνο για οικιακή κρίση. Και η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ημερομηνία λήξεως. Απαντώντας, ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έκανε αναφορά στη στενή σχέση της οικογένειάς του με τη μειονότητα, επεσήμανε πως στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του μπαίνουν τα ζητήματα της παιδείας. Έρχομαι επισκέπτης στην Θράκη και στα χωριά της μειονότητας για πρώτη φορά με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη συγκίνηση και με πλήρη αίσθηση του ιστορικού βάρους και της ιστορικής συνεισφοράς του πατέρα μου στην εγκαθίδρυση της ισονομίας και της ισοπολιτείας στην Θράκη πριν από ακριβώς 25 χρόνια. Η πολιτική αυτή όμως είναι μια πολιτική που πρέπει να έχει διάρκεια και πρέπει να έχει και συνέχεια. Και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι από εδώ ότι θα σκύψω με προσωπικό ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η μειονότητα, έτσι ώστε σε συνεργασία και πάντα σε ένα πνεύμα ενός παραγωγικού διαλόγου τα προβλήματα αυτά να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όπως έλεγα και μέσα στην συζήτηση που κάναμε με το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα της παιδείας. Και το δικό μου όραμα θα ήταν τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το Δημοτικό στα σχολεία τα δίγλωσσα να είναι πραγματικά δίγλωσσα. Να μιλάνε τα ελληνικά και τα τουρκικά στο ίδιο ακριβώς επίπεδο και να μην υπολείπονται σε καμία περίπτωση των παιδιών που πηγαίνουν στα δημόσια σχολεία και μαθαίνουν μόνο την ελληνική γλώσσα. Αν θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για ίσες ευκαιρίες, θα πρέπει να δίνουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες τα εργαλεία και την δυνατότητα αυτές τις ευκαιρίες να τις διεκδικήσουν. Δεν υπάρχει μια υστέρηση στα πρώτα βήματα της ζωής ενός παιδιού. Αυτή η στέρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Γι' αυτό και τα ζητήματα της εκπαίδευσης συνολικά θα είναι σε απόλυτη πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια η αντιμετώπιση των ειδικών ζητημάτων που αφορούν στα θέματα της μειονότητας, ξεκινώντας από τα ζητήματα της προσχολικής αγωγής, το δημοτικό και βέβαια στη συνέχεια το γυμνάσιο και το λύκειο. Από εκεί πέρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις αναπτυξιακές προοπτικές αυτής της πολύ όμορφης περιοχής που εκ των πραγμάτων
περνούν μέσα από την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής, αλλά και της κτηνοτροφίας, και νομίζω ότι ανταλλάξαμε πολύ χρήσιμες σκέψεις και απόψεις για το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ένα πράγμα θέλω να γνωρίζετε, ότι θα σταθώ εγώ προσωπικά, αλλά και η μεγάλη παράταξη την οποία έχω την τιμή να ηγούμε, κοντά στα προβλήματα της μειονότητας. Αυτή δεν είναι μία σχέση, τη βλέπω μέσα από τη δυνατότητα να αποκομίσουμε κάποια πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει αυτή η σχέση η οποία πηγαίνει πίσω πολλά χρόνια, να είναι μια σχέση με βαθιές ρίζες και μια σχέση η οποία θα κάνει πράξη την πολιτική αυτή της ισονομίας και της οπολιτείας, η οποία υιοθετήθηκε πριν από 25 χρόνια και την οποία τώρα εμείς, η δικιά μας η γενιά, καλείται, αγαπητέ Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, να συνεχίσει και να εμβαθύνει. Εξάλλου, στο αίτημα του κυρίου Γιασίτζη για απόφαση των τοπικών οργανώσεων ως προς το ποιος μειονοτικός θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, αφού οι κεντρικές επιλογές της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης έφεραν το χειρότερο για τη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσμα στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, ο κύριος Μητσοτάκης αρκέστηκε να δεσμευθεί ότι θα γίνουν οι καλύτερες επιλογές. Πρέπει τους βουλευτές να τους επιλέξουμε εμείς, γιατί εμάς θα μας εκπροσωπήσουν. Εγώ δεν έχω καμία φίλη ότι η μειονότητα θα έρθει πάλι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, αλλά να το σκεφτούμε το γιατί έφυγε. Εκεί πιστεύω ότι είναι η φυσική της, η φυσική της θέση. Ναι. Και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, όχι μόνο εδώ πέρα, όχι μόνο στην Ξάνθη, όχι μόνο στην Ροδόπη, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, να επιλέξουμε τους καλύτερους δυνατούς υποψήφιους βουλευτές. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Είναι δέσμευση και δικιά μου να προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανανέωση. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να καταλαβαίνουν τα ιδιαίτερα προβλήματα του τόπου, να είναι άνθρωποι οι οποίοι να την χάνουν αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες, να είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, οι οποίοι έχουν αποδείξει σε μια άλλη διαδρομή της ζωής τους ότι πραγματικά αξίζουν να είναι αύριο βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου. Με αυτά τα κριτήρια θα κινηθούμε και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δικιά μου επιθυμία είναι να επιλέξουμε τους καλύτερους. Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις. Αυτό θα κάνω και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι θα έχετε πολύ ποιοτική εκπροσώπηση. Νωρίτερα από τα Άβδηρα, όπου βρέθηκε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε πως κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι γεμάτη από σπάνιους πολιτιστικούς θησαυρούς. Εδώ αυτό το μικρό αλλά εξαιρετικά ποιοτικό μουσείο επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά γιατί ο πολιτισμός σε συνδυασμό με τον τουρισμό αποτελούν την αναπτυξιακή ατμομηχανή της χώρας. Η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη έκλεισε με μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, η οποία κατέληξε σε γνωστό καφέ, όπου συνομίλησε σε χαλαρό κλίμα με την νεολαία του κόμματος.